Ωραία, μπράβο, μπράβο. Άντε, κάτω, σωστά. Άντε, παλικάρι μου. Μπράβο, καλό, καλό. Τι πάτε ρε τα Μην γυρνάς στον πάγκο, είπαμε! Μην γυρνάς στον πάγκο! δυνατό παιχνίδι, δεν ήταν ποιοτικό. Ειδικά στο πρώτο ημίχρονο μπορώ να πω ότι εκατέρωθεν οι ομάδες δεν παίξανε καλό ποδόσφαιρο. Στο δεύτερο κρατήσαμε πιο πολύ την μπάλα, ήμασταν καλύτεροι, κερδίσαμε πιστεύω δίκαια. Τώρα μένουν τρία παιχνίδια για τη συνέχεια. Είναι δύσκολα και τα τρία παιχνίδια. Άμα κερδίσουμε, είμαστε στη Β. Θέλει προσπάθεια. Προσπάθεια από όλους, συμμετοχή στις προπονήσεις για να πάμε καλύτερα. Στηρίζεστε σε δικά σας παιδιά? Στηριζόμαστε εξ ολοκλήρου σε παιδιά από τη Νέα Μάκρη. Η Ακαδημία μας είναι σχετικά καινούρια, οπότε δεν μπορούμε να στηριχτούμε στην Ακαδημία μας, αλλά είναι παιδιά που έχουν παίξει στις ομάδες εδώ της περιοχής μας, στο Μαραθώνα, στο Γραμματικό που δεν κατεβαίνει πλέον, στο Θησαία, και στη Νέα Μάκρη και στον Εθνικό προγενέστερα. Ευελπιστούμε στα επόμενα χρόνια, ναι, στα επόμενα χρόνια που έρχονται τα παιδιά από την Ακαδημία, που είναι τώρα 14, ναι, θα στελεχώσουν, θα βοηθήσουν πολύ στη στελέχωση και τη πρώτη ομάδα περισσότερο. Πάντως, όλα τα παιδιά είναι από την ευρύτερη περιοχή. Δεν υπάρχει κανένας που να έρχεται από άλλη περιοχή. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Νομίζω ότι είχαμε δύο πρόσωπα σήμερα στο γήπεδο, στο παιχνίδι. Ένα στο πρώτο ημίχρονο που ήμασταν καλοί και καταφέραμε και προηγηθήκαμε και όλα στο σκορ και είχαμε καλές στιγμές. Στο δεύτερο ημίχρονο ήμασταν λίγο παθητικοί και
αυτό μας τύχησε σε συνδυασμό ότι οι άλλοι μπήκαν πιο παθιασμένοι στο γήπεδο. Φαίνεται ότι το θέλανε περισσότερο και νομίζω ότι δίκαια κερδίσανε. Από εκεί μετά νομίζω, η φάση που νομίζω μας στήχησε είναι το corner στο οποίο έχει γίνει φάουλ στον τερματοφύλακα και δεν το έχει δει ο ρεφερή. Ναι, το δεύτερο γκολ. Τώρα για τη συνέχεια του πρωταθλήματος έχουμε μείνει τρεις αγωνιστικές. Πάμε να παίξουμε όπως παίζουμε όλα τα παιχνίδια. Για μας σκοπός είναι να παίξουμε και να μπούμε στη διαδικασία να παίξουμε ορθολογικά και να φτάσουμε στο παιχνίδι μέσα από μια αγωνιστική διαδικασία. Και από εκεί μετά, ό,τι να γίνει, θα γίνει. Η βαθμολογία δεν μας ενδιαφέρει. Πώς είδατε την πρώτη χρονιά αυτής της προσπάθειας που κάνετε με τη δεύτερη ομάδα του Θησέα? Ήταν πραγματικά μια δύσκολη χρονιά, σαν ένα νέο ξεκίνημα για τα παιδιά. Γιατί υπήρχαν παιδιά στην ομάδα οι οποίοι δεν έχουν παίξει καν εφηβικό, που καλούνται να παίξουν σε αντρική ομάδα. Αλλά είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος από την εικόνα τους, τόσο στις προπονήσεις όσο και στον αγώνα. Και ενώ η χρονιά δεν είχε σταθερότητα, γιατί κάποιες στιγμές χρειάστηκε να παίξουν παιδιά από τη δεύτερη ομάδα στην πρώτη, και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να αλλάζουμε συνέχεια σχηματισμούς και πρόσωπα και αυτό. Παρ' όλα αυτά, η εικόνα μας νομίζω είναι εξαιρετικά καλή, το να είμαστε εκεί πάνω ψηλά στην βαθμολογία. Θα βοηθήσει στο σκοπό που γίνεται αυτή η δεύτερη ομάδα, στο να στελεχωθεί αργότερα η πρώτη ομάδα με γηγενή παιδιά από την ίδια την ομάδα, από τα σπλάχνα της? Θεωρώ ότι θα βοηθήσει και γι' αυτό δουλεύουμε, με σκοπό να δείξουμε τα παιδιά. Αυτό ήταν και ο λόγος μάλιστα που ήρθα και εδώ. Προκειμένου να βοηθήσουμε αυτό το εγχείρημα του Προέδρου και της Διοίκησης να δείξει λίγο περισσότερο τα δικά της παιδιά, και έτσι ώστε να δοθεί η ευκαιρία να παίξουν παραπάνω. Είτε αυτό είναι στο Θησέα, είτε σε μεγαλύτερη κατηγορία, εφόσον το αξίζουν και το δικαιούνται. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Να είσαι καλά.
Vamos, 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 v
Νομίζω ότι από την αρχή που έγινε η κλήρωση ήταν αρκετά δύσκολη. Πέσαμε μια ομάδα η οποία είναι ιστορική, έχει παίξει β' εθνική. Παρ' όλα αυτά πιστεύω ότι οι δύο ομάδες είχαν από ένα ημίχρονο. Στο πρώτο ημίχρονο ήταν καλύτερος ο Αχρηναϊκός, όπου και προηγήθηκε. Στο δεύτερο ημίχρονο νομίζω ότι ήμασταν πολύ ανταγωνιστικοί, ισορροπήσαμε το παιχνίδι, ισοφαρίσαμε, κάναμε και 2-3 ευκαιρίες. Έγινε μια φάση, η φάση του πέναλτι. Από άκρη τερματοφύλακας δεν μπορούσαμε να το αποτρέψουμε. Έγινε το 2-1. Τελείωσε το πρώτο ημίχρονο. Έχουμε άλλο ένα ημίχρονο την Τετάρτη του Πάσχα με τον Αχρηναϊκό στο γήπεδο του. Πιστεύω ότι είμαστε μια καλή ομάδα στη β' κατηγορία. Προσπαθήσαμε πάρα πολύ. Αποκλείσαμε μια άλλη ομάδα, το Σαρονικό, και πέσαμε σε μια ομάδα και τον Αχρηναϊκό που και αυτός είναι μια καλή ομάδα. Θέλω να ευχηθώ σε όλο τον κόσμο καλό Πάσχα και πάντα υγεία σε όλους. Μαζί μας έχουμε τον υποψήφιο βουλευτή Ανατολικής Αττικής με την Ελληνική Λύση, κύριο Καράνη Γιάννη. Θα θέλαμε ένα σχόλιο για το σημερινό παιχνίδι μεταξύ Παλαιοαυρωτικού και Αχρηναϊκού. Είχε αρκετό κόσμο στο γήπεδο, γεμάτο το γήπεδο, έγινε ένα καλό παιχνίδι. Ίσως να περίμενα ότι θα έρθει ισοπαλία. Τελικά τα κατάφερε ο Αχρηναϊκός, ήταν καλύτερος σε όλο το παιχνίδι. Βέβαια δεν έχει λήξει τίποτα, γιατί νομίζω ότι είναι καλή ομάδα και μπορεί να ανταπεξέλθει. Δεν νομίζω ότι έχει τελειώσει το κύπελο. Ελπίζω να γίνει ένα καλό παιχνίδι και το δεύτερο παιχνίδι, και όποιος είναι καλύτερος να παίξει στον τελικό. Εμείς θα είμαστε στον τελικό. Καλό Πάσχα σε όλους, καλή Ανάσταση. Ελπίζω όλα να πάνε καλά.
πολύ δύσκολο παιχνίδι με έναν των πραγμάτων από τις δύο καλύτερες ομάδες προαθλήματος. Μια ομάδα που συμφίδει να παίζει αυτολογικά, μια ομάδα που έχει τάξει μέσα στο κήπεδο, που ξέρει τι σάιτ. Και απέναντι σε αυτό, εμείς πρέπει να αντιπαραθέσουμε το καλύτερο μας εαυτό, να παίξουμε όπως παίζουμε σε αρκετά τελευταία παιχνίδια, με τη λογική του να μην κλειστούμε και να πάμε για την νίκη. Και ελπίζω να γίνει ένα όμορφο παιχνίδι που να το ευχαριστηθούν οι φίλοι. Παίζουμε μια ομάδα που διεκδικεί το πρωτάθλημα μέχρι την τελευταία αγωνιστική. Έχει υψηλό κίνητρο. Θα προσπαθήσουμε να σταθούμε κι εμείς με βάση τις δεδομένες της απουσίες που έχουμε ανταγωνιστική. Και θα παίξουμε το παιχνίδι χωρίς να έχουμε το άγχος. Είναι και το τελευταίο δυσκολότερο παιχνίδι της χρονιάς σας φέτος. Εντάξει, νομίζω και το παιχνίδι με το Κλιονέλη είναι δύσκολο. Ναι. Σίγουρα όμως είναι από τα πιο δύσκολα παιχνίδια που έχουμε παίξει φέτος και ως έδρας. Αν παίζουμε μια ομάδα που έχει να χάσει βαθμό από το πρώτο γύρο με εμάς. Ναι. Έτσι αυτό από μόνο του λέει κάτι. Πώς κρίνεις τη φετινή χρονιά για τον ΑΟ Άρτεμις, μιας και τελειώνουμε σιγά σιγά. Εντάξει, νομίζω ότι ο Άρτεμις πέτυχε κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Σε καμία στιγμή τη σεζόν δεν βρέθηκε να κινδυνεύει. Θέλω να πιστεύω ότι θα τερματίσει ψηλά στη βαθμολογία και αυτό από μόνο του αποτελεί παρακαταθήκη για την επόμενη σεζόν. Ωραία, έρχονται τα καλύτερα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Περιμένουμε την αγωνιστική την επόμενη, η οποία ήταν από την Ατλαντίδα, ένα αξιόλογο αντίπαλο όπου είχαμε παρόμοιους στόχους. Σίγουρα παιχνίδι μετά τις γιορτές, οπότε θα υπάρχουν κάποιες ιδιαιτερότητες. Ναι. Θέλουμε να κλείσουμε τη χρονιά με νίκη εντός έδρας και θα κυνηγήσουμε αυτό το αποτέλεσμα. Θα πάρουμε χρόνο συμμετοχής και μικρότερη ηλικία από τους παιχνίδες ακόμα να κλείσουμε και να βγάλουμε τα συμπεράσματά μας. Και θα περιμένετε το τι θα γίνει με την άνοδο στη ΓΑΜΑ Εθνική από τον πρωταθλητή της ΑΕΨΑΝΑ, έτσι, για το μέλλον της ομάδας στην κατηγορία. Σίγουρα είναι ένα κομμάτι το οποίο θα το βλέπουμε, αλλά ο σχεδιασμός θα αρχίσει να γίνεται, είτε είμαστε στην Α κατηγορία είτε στη Β. Ναι. Το πλάνο θα είναι το ίδιο, δεν μας επηρεάζει τόσο πολύ. Σίγουρα επιθυμούμε να είμαστε στην Α. Και εμείς το ευχόμαστε αυτό, γιατί αξίζει αυτή η ομάδα, κάνετε πολλή προσπάθεια και εσύ. Και η διοίκηση, ο κύριος Τρίμης, τέτοιες ομάδες πρέπει να υπάρχουν στην ΑΕΦΣΑΝΑ. Η προσπάθεια που κάνετε πρέπει να αποδίδει καρπούς, γιατί αξίζεται να είστε στην κατηγορία. Σίγουρα δεν θα μιλήσω ότι προσωπικού, αλλά όσον αφορά τη διοίκηση και το σύλλογο, κάνει πολύ μεγάλη προσπάθεια όλα αυτά τα χρόνια. Έχει πιστέψει και έχει στηρίξει ένα πλάνο που άλλες ομάδες δεν τολμούν να το επιχειρήσουμε τόσο νέους προσεχτές από την Ακαδημία. Ναι. Οπότε σίγουρα θα ήταν μια επιβράβευση αυτή των προσπαθειών τους. Το ευχόμαστε κι εμείς. Ευχαριστώ πολύ. Εδώ να φαίνεται. Πρόεδρε, εδώ πέρα. Μπράβο. Ωραία. Κύριε Αντρέα, θα πάτε κι εσείς. Ωραία. Ναι, όλα άδεια να το ξαναβάλουν μέσα τα κουτιά. Τέλεια. Τέλεια, πολύ ωραία. Όποτε το έχουμε ζητήσει, πάντα είναι πολύ. Μπράβο, μπράβο. Είναι υποχρέωσή μας να βοηθάμε όσο μπορούμε. Έλα, Νικό. Έλα από εδώ, Νικό. Έλα από εδώ. Έλα, ναι. Έλα και σπέδι. Έλα, Γιώργος. Έλα, Γιώργος. Γίνατα την άλλη. Αφαίνεται, αφαίνεται. Εδώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι πάντα κοντά μας. Πάντα κοντά μας ο Γιώργος. Μπράβο, Γιώργος. Μπράβο. Θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Αντρέα Μουρτσή για την πολύ μεγάλη προσφορά σε όλο το επίπεδο των παλεμάχων, γιατί είναι από τους λίγους ανθρώπους και όσους έχουν πραγματικά ανάγκη, και αυτό το τιμά ιδιαίτερα. Από μένα ένα μεγάλο ευχαριστώ για την κίνηση που έκανε, γιατί είναι από τις λίγες ομάδες που αναγνωρίζουν το έργο που κάνουμε όλοι εμείς οι φωτορεπόρτερ και οι δημοσιογράφοι με το εραστεχνικό ποδόσφαιρο και με τους παλεμάχους. Δεν υπάρχουν πια
τόσοι άνθρωποι που να μας επιβραβεύουν, γιατί καθημερινά αγωνιζόμαστε και είναι από τις λίγες εξαιρέσεις η Καραβολίδα, ο κύριος Αντρέας, ο κύριος Πρίτεσης και όλοι όσοι ασχολούνται. Εμείς ευχαριστούμε τον Γιώργο που είναι πάντα κοντά μας.